Πανεπιστήμιο Κυριακού Κόσμου. Θα ξεκινήσω με μερικές τάσεις και καλύπτοντας ένα μυστικό, αν μου προσεχείτε ότι δεν θα το αποκαλύψετε στους υπόλοιπους. Ονομάζομαι Παναγιώτης Σιδηρόπουλος και αυτή τη στιγμή, εδώ και τρία χρόνια, δουλεύω στη Ρέκα. Το πτυχίο μου είναι από το Πιστεύω Πανεπιστήμιο, τμήμα πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχω δύο μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου. Ένα πάνω στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ένα πάνω στην επεξεργασία σήματος. Και είμαι υποψήφιος δάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το ένα από τη Red Hat δούλεψα στην IBM και σε άλλες εταιρείες, κυρίως κλειστικό. Τώρα το μυστικό είναι ότι πριν πάω στη Red Hat δεν είχα ιδέα, δεν ήξερα τίποτα, γι' αυτό ήξερα τι είναι ο JBoss, αλλά ποτέ δεν τον είχα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον δεν είχα ποτέ ένα υποστηρικτικό στο GitHub. Οπότε δεν είχα αυτή την εμπειρία που λέτε με open source. Έτσι, για μένα η Red Hat θα έλεγα ότι είναι σχολείο. Είναι σχολείο στον ανοιχτό κώδικα. Τρία χρόνια μαθαίνω. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου τη Red Hat, τον Κάρλο Ντεγούλφ και τους συνεργάτες μου, την ομάδα που στηρίζουν τις προσπάθειες. Ξέρετε, ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι αυτός που σου δίνει το κίνητρο. Αν δεν έχεις τον κατάλληλο δάσκαλο, δεν θα σου αρέσει αυτό που κάνεις. Και αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις, δεν θα βγει κάτι καλό. Κάτω από όλα σου έλεγα. Οπότε, πώς έμαθα το open source στη Red Hat? Το έμαθα μέσα από αυτό που λέω, από το έργο, από την εργασία που θα παρουσιάσω σήμερα, το EAP. EAP σημαίνει EAP Additional Testing. EAP είναι το Enterprise Application Server. Είναι μας σύγχρονο γιατί χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες. Το Wildfly είναι το community version του EAP. Και AD σημαίνει Additional Testing. Οπότε θα μιλήσουμε για testing. Δεν θα σας δείξω τόσο πολύ κώδικα, αλλά όσο θα μιλήσουμε για ιδέες και υλοποίηση αυτών των ιδεών πάνω σε open source κώδικα. Αλλά ξεκινώντας θέλω να σας απευθύνω μια ερώτηση. Γιατί πιστεύετε ότι ένα test, ένα εργαλείο ελέγχου είναι σημαντικό? Ποια είναι η χρησιμότητά του? Η μία είναι η προφανής. Δηλαδή, φτιάχνουμε κάτι, φτιάχνουμε ένα χαρακτηριστικό, μια κοινωνική λειτουργία και θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή ισχύει. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κομμάτι κώδικα που αποδεικνύει αυτή τη λειτουργία. Η άλλη είναι ότι σιγουρεύει την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στο open source. Γιατί στο open source έχουμε συνεχή ανάπτυξη. Δεν είναι κάτι που έχουμε φτιάξει και είναι στατικό, αλλά αυτό αλλάζει συνεχώς. Έρχονται καινούργιοι άνθρωποι με καινούργιες ιδέες, με καινούργιοι που θέλουν να βάλουν μέσα στο κώδικα καινούργιες λειτουργίες. Πώς λοιπόν σιγουρεύουμε τον κώδικα μας ότι θα τις βάλουμε αυτές τις λειτουργίες, θα ενσωματώσουμε αυτές τις ιδέες, δεν θα χάσουμε τις προηγούμενες, δεν θα χάσουμε τις προηγούμενες λειτουργίες. Έχοντας το τέσσερι, έχουμε τις παλιές λειτουργίες, τις έχουμε αποδείξει ότι λειτουργούν με κώδικα μέσα στα τέσσερι και βάζουμε τις καινούργιες ιδέες μας. Βάζουμε τις καινούργιες λειτουργίες, χρησιμοποιώντας καινούργια τεστ και αν τα καινούργια τεστ τρέχουν, σημαίνει ότι οι καινούργιες λειτουργίες είναι πολύ καλές, είναι εφαρμόσιμες. Και αν τρέχουν και τα παλιά μας τεστ, τι σημαίνει ότι δεν έχουμε χάσει κάποια παλιά λειτουργία. Αλλά έχουμε εξέλιξη με περισσότερα features χωρίς να χάσουμε την παλιά δουλειά μας. Μία τρίτη χρησιμότητα
μπορεί να είναι η τεκμηρίωση. Όταν θέλουμε να τεκμηριώσουμε ένα πρόγραμμα, συνήθως φτιάχνουμε ένα έγγραφο, ένα document. Αλλά αυτό είναι για το ευρύ κοινό. Αυτούς που δεν ξέρουν, απευθύνονται σε όλους. Ακόμα και σε αυτούς που δεν ξέρουν να προγραμματίζουν. Οπότε κάποιος διαβάζει στο κείμενο ότι το πρόγραμμά μας μπορεί να κάνει αυτό, αυτά τα 10 πράγματα. Όμως η τεκμηρίωση μπορεί να έχουμε την τεκμηρίωση και μέσω του τεστου. Τι είναι το τεστου, τι είναι το τεστου. Είναι ένα σύνολο αποφάσεων που δημιουργούμε με κώδικα. Τι είναι ο κώδικας. Ο κώδικας είναι μια γλώσσα. Μπορούμε αυτή λοιπόν την τεκμηρίωση να την γράψουμε κείμενο, μπορούμε να την γράψουμε και με κώδικα. Οπότε κάποιος που ξέρει να διαβάζει τον κώδικα μπορεί να πάει στο τεστου και μπορεί να δει, α, ο σερβερ κάνει αυτές τις λειτουργίες. Γιατί στο τεστου έχουμε αυτές τις μεθόδους, αυτές τις λειτουργίες που λειτουργούν, που είναι verified, που είναι επιβεβαιωμένες. Και μάλιστα, αν ξέρετε να διαβάσετε τον κώδικα, μπορεί να πει και πώς να τις χρησιμοποιήσει αυτές τις λειτουργίες, πώς να τις εφαρμόσει. Λέμε εδώ ότι το E είναι ένα γενικευμένο εργαλείο ελέγχου λογισμικού άπλων εκδόσεων. Είναι ένα εργαλείο λογισμικού, ένα εργαλείο ελέγχου λογισμικού, πολύ καλά, το είπαμε ένα τέσσερι. Είναι γενικευμένο, θα το εξηγήσουμε στο τέλος. Το έχουμε εφαρμόσει πρώτα για τους servers και τους δύο servers, αλλά τον έχουμε εφαρμοστεί για κάθε software πρόγραμμα, για κάθε πρόγραμμα λογισμικού. Και προσδίδει κάποιο επιπλέον feature, κάποια επιπλέον λειτουργία. Τι είναι αυτό, να τεστάρουμε, να γράψουμε το τεστ μας, να γράψουμε τον έλεγχο μας μία φορά και να το τεστάρουμε για οποιαδήποτε έκδοση θέλουμε του λογισμικού μας. Ακόμα και αν έχουμε άλλες εκδόσεις στη θεωρητική κατάσταση. Κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο ελέγχου και διακομιστές. Είναι κάτι παραπάνω και όπως είπα, δεν εφαρμόζεται μόνο στους διακομιστές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε software πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε λειτουργικό και κάποιος δήλωσε ότι είναι μια ιδέα. Είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν, που το φτιάξαμε και είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι κάτι που το πήραμε από κάποιον άλλο σερβερ και το μάθαμε στο δικό μας. Είναι κάτι που το εισάγουμε εμείς, είναι κάποια ιδέα δικιά μας που την περιγράφουμε στο κωδικά μας. Κατά την προσωπική μου άποψη, υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορούμε να οδηγηθούμε σε πρόοδο σε οποιοδήποτε τομέα. Η μία είναι η τύχη. Κάτι που ανακαλύπτουμε και δεν το είχαμε προβλέψει, δεν το είχαμε σχεδιάσει. Γίνεται τυχαία. Κάτι έγινε στο περιβάλλον μας, κάποιο ερέθισμα και βρήκαμε κάτι στην τύχη. Αυτό πώς μπορεί να ερμηνευτεί στον κώδικα κάποιος. Ο χρήστης έχει φτιάξει μια εφαρμογή που είναι αρκετά πρωτότυπη και μέσα από αυτή την εφαρμογή ανακαλύπτει ένα bug, κάποιο πρόβλημα στο κώδικά μας. Τότε μας το κάνει report, μας αναφέρει ότι έγινε αυτό το πρόβλημα στο κώδικα και εμείς το βελτιώνουμε. Και αφού το βελτιώσουμε, φτιάχνουμε έναν έλεγχο, ένα τεστ, το βάζουμε στο τεστ και λέμε ορίστε η απόδειξη της βελτίωσης. Πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μετά από πολύ και μεθοδική εργασία ενός περισσότερων ατόμων. Εδώ πέρα μπορεί πολλοί να συμφωνούν ότι το να έχουμε κάποιο feature, κάποιο επιπλέον χαρακτηριστικό θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει κάποια αξία στην κοινωνία. Τότε ομάδες δημιουργούνται και δουλεύουν για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να υλοποιήσουν αυτή την καινούργια λειτουργία. Αυτή η λειτουργία βέβαια θα μπορούσε να την υλοποιήσει οποιαδήποτε ομάδα η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις πάνω στον τομέα και αφού δουλέψει για ορισμένο χρόνο. Ο τρίτος είναι η ανακάλυψη. Κάτι που η πλειοψηφία θεωρεί αδύνατο και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Κάτι που η πλειοψηφία δεν το έχει σκεφτεί.
μιλήσουμε λίγο για την ιδέα. Είπαμε ότι το EIT προσπαθεί να περιγράψει μια ιδέα και να την περιγράψει σε κώδικα. Αυτή τη διαφάνεια πολλές φορές τη δίνω και στο εξωτερικό και αισθάνομαι κάποια περηφάνεια, γιατί η ιδέα είναι μια ελληνική λέξη που έρχεται από το EIT και σημαίνει βλέπω. Τι σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα προσπαθεί να εκφράσει μια ιδέα? Έχουμε κάποια κατάσταση ενός προγράμματος και λέμε ότι έχουμε μια ιδέα, ότι πάνω στο πρόγραμμα μπορούμε να πάρουμε κάποια βελτίωση. Κάποια βελτίωση που θα προσδώσει το πρόγραμμα τεράστια αξία και πηγαίνουμε και το υλοποιούμε. Γράφουμε το κώδικά μας και υλοποιούμε την ιδέα μας. Ένας άλλος τρόπος είναι να έχουμε την ιδέα από πριν και να μην έχουμε κάποια κατάσταση ενός προγράμματος και να προσπαθούμε να περιγράψουμε αυτή την ιδέα όχι με κείμενο, αλλά μόνο με κώδικα. Γιατί όπως είπαμε, ο κώδικας είναι μια γλώσσα και ως γλώσσα μπορεί να περιγράψει μια ιδέα. Έψαξα στο Wikipedia πώς ορίζουν την ιδέα και την ορίζουν σαν μια ψυχική αναπαράσταση. Εικόνα κάποιου αντικειμένου. Δηλαδή, κάποιος πιστεύει κάτι και στο μυαλό του έχει μια εικόνα που αυτός τη θεωρεί τόσο πραγματική και προσπαθεί να την αποδείξει. Μπορεί άλλοι πολλές φορές να την καταλαβαίνουν. Μπορεί να είναι κάποια αφηρημένη έννοια και πρέπει να πούμε ότι η ικανότητα της δημιουργίας και της κατανόησης των ιδεών θεωρείται ουσιαστικό και καθοριστικό στοιχείο των ανθρώπων. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι αυτό που οδηγεί την πρόοδο. Επίσης, κατά μία κοινή έννοια υπάρχει αυτό που λέμε έχω μια ιδέα χωρίς να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό, απλά έχουμε μια αναλαμπή και την ονομάζουμε ιδέα. Γιατί δίνουμε έμφαση στην ιδέα? Γιατί μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία. Ρωτήσω. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, στον χρόνο αυτό, η εφαρμογή αυτή τη συγκεκριμένη, δηλαδή, θα διαβάσει το κώδικα την ιδέα σου, όλα αυτά που είσαι σε κώδικα. Και κάτι σαν αντίθεση, δηλαδή, σαν την εκδοχή σου, να πει ότι αυτό έχει, ας πούμε, πιθανότητα 80% σου να πετύχει. Όχι. Γιατί το έχασε το πρώτο. Το στήριξε εσύ ο ίδιος θεωρητικά, πώς δουλεύει το πράγμα σου, γιατί εύκολο επαφής και implementation. Θέλω να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν υπήρχε πριν. Είναι κάτι καινούριο. Και γι' αυτό το ορίζουμε σαν μια καινούργια ιδέα. Δεν στηρίζεται, δεν είναι απλά μια μικρή βελτιστοποίηση ενός υπάρχοντος προγράμματος. Είναι μια δομή που ενεργοποιεί κάποια καινούργια features στο Testway. Θα σας πω την ιστορία της δημιουργίας του αυτού του Testway. Δεν σας διέκανα. Σε επόμενες διαφάνειες. Να μιλήσουμε λίγο για τον JBoss. Ποιος κατέχει την ιδέα στο JBoss? Το JBoss υπάρχει για πολλά χρόνια, είναι ένας πολύ πετυχημένος server, έχει κυριαρχήσει. Είναι ο Μάρκ Φερέι, ένας Γάλλος, που είναι γεννημένος το 1968 στο Παρίσι. Έχει πτυχίο στα μαθηματικά. Έχει πτυχίο στη θεωρητική φυσική από το École Normale Supérieure. Έχει τακτορική διατριβή στη φυσική από το École Polytechnique. Βλέπετε ότι όλη η εκπαίδευσή του δεν ήταν πάνω στην πληροφορική. Σίγουρα ήξερε και πληροφορική. Ήξερε μαθηματικά και φυσική. Η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιδέα. Η εκπαίδευση και ο δάσκαλος. Στη συνέχεια δούλεψε στη Sun Microsystem στη Γαλλία και από εκεί πήγε στην Αμερική, όπου συμμετέχει σε διάφορες εργασίες Java, αλλά στη συνέχεια ασχολείται και με το middleware. Ξεκίνησε το JBoss το 1999, το 2001 το ονομάζεται JBoss Group LLC στην Ατλάντα, το 2004 το ονομάζεται JBoss Corporation, το πουλάει στη Ρέτια, το που γίνεται ανώτερος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της διεύθυνσης του JBoss. Στις
συνέχεια φεύγει με άδεια παντότητα στον Ιανουάριο του 2007, αλλά πλέον φημολογείται ότι ποτέ δεν γυρίζει και πράγματι στις 9 Φεβρουαρίου του 2007 ανακοινώνεται ότι ο Φλερί φεύγει από τη Ρέτκαρτ για να ασχοληθεί με τη διδασκαλία, με τη μουσική και με άλλες δραστηριότητες που τον ενδιέφεραν. Είναι πρώην υπολογαγός των Γάμων και Αλέξης των Τιστών και το 2008 ξεκίνησε ένα καινούριο έργο ανοιχτού κώδικα με την ονομασία Open Remote, όπου προσπαθεί να φτιάξει συστήματα αυτοματισμού για το σπίτι. Το 2010 ασχολείται με τη μουσική και κάνει ηλεκτρονική μουσική που την ονομάζει Άσπρο Κιστάρα. Ήταν λίγα λόγια για αυτόν που κατέχει την ιδέα του Τζέιμους. Μετά τον Μάρκ, τον Φλερί, φυσικά πολλοί άνθρωποι ασχολήθηκαν με τον Τζέιμους, έχουν πάλι πολλή δουλειά και πολλές ιδέες για να φτάσει ο σερβερ σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα Wildfly και AAB. Όταν λοιπόν πήγα εγώ στη Redcat, είχα την τύχη να πάω σε έναν παλιό μάνατζερ και πολύ καλό δάσκαλο, ο οποίος άφηνε χώρο και καινούργιες ιδέες. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή που μου ζήτησε, ήταν όταν πήγα την εποχή που ο Wildfly ήταν αναπτυσσόταν με μεγάλη ταχύτητα. Οπότε αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα τεστ το οποίο να έχει και τα τεστ του AAP και τα τεστ του Wildfly. Το Wildfly είναι το community version του AAP. Οπότε το σχήμα που σκεφτήκαμε στην αρχή ήταν ένα σχήμα δύο συνόρων, όπου το ένα σύνολο περιέχει τα τεστ του Wildfly, ένα σύνολο περιέχει τα τεστ του AAP. Κάποια από τα τεστ είναι κοινά, κάποια από τα τεστ δύο σερβες, κάποια από τα τεστ είναι μόνο στο Wildfly και κάποια από τα τεστ είναι μόνο στο AAP. Αυτό κάποια στιγμή ετοίμαζα μια παρουσίαση και σκεφτόμουν μέσα στη Redcat. Σκεφτόμουν αφού αυτό μπορούμε να το βελτιώσουμε κατά πολύ. Έχουμε το Wildfly και το AAP, αλλά το Wildfly έχει πάρα πολλές εκδόσεις και το AAP επίσης έχει πάρα πολλές εκδόσεις. Γιατί να έχουμε μόνο δύο σύνολα και να μην έχουμε τρία σύνολα, όπου κάθε σύνολο από αυτά θα είναι το τεστ που παίρνει στο Wildfly CD1 version για παράδειγμα, το δεύτερο σύνολο είναι το Wildfly C1 version, το τρίτο σύνολο είναι το AAP C1 version, ή έχει δύο version κτλ. Πάλι υπάρχουν κάποια τεστ που επικαλύπτονται και κάποια τεστ που δεν επικαλύπτονται. Δηλαδή κάποια τεστ που τρέχουν σε όλους τους σερβες και κάποια τεστ που τρέχουν μόνο σε μερικά version του Wildfly και του AAP. Αυτό βέβαια δίνει μεγάλη ελευθερία, γιατί ο καθένας μπορεί να φτιάξει στο σερβερ στον οποίο δουλεύει κάποιο καινούριο feature και να το βάλει, και να το βάλει στο τεστ του και να πει εντάξει, θα δουλέψει αυτό το version και, και στα αυτά τα version και στα υπόλοιπα version δουλέψει σε 3-4 version και στα υπόλοιπα version ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Οπότε μπορεί να το υλοποιήσει πιθανότατα κάποιος άλλος. Λέμε λοιπόν ότι το EAT, κάνουμε την δήλωση, είναι ένα εργαλείο ελεγχολογισμικού που δίνει τη δυνατότητα να γράψει το λογισμικό ελέγχου μια φορά και να το χρησιμοποιήσει με όλες τις εκδόσεις του EAT και του Wildfly για κομιστή. Το γράφει μια φορά, το βάζει στο τεστ του και λες, δηλώνεις ότι αυτό το τεστ ή αυτά τα τεστ που βρίσκονται κάτω από αυτή την κλάση μπορούν να τρέξουν σε αυτά τα versions αυτών των server. Για να απομυθοποιήσουμε λίγο το EAT, τι κάνει. Παίρνει το τεστ και το κατηγοριοποιεί. Ποιος το κατηγοριοποιεί, αυτός που φτιάχνει το τεστ και λέει αυτό το τεστ θα τρέξει σε αυτούς τους σερβερς, σε αυτά τα versions. Μετά το AAP διαβάζει αυτή την πληροφορία και απλά κατηγοριοποιεί και διανέμει αυτά τα τεστ στους συγκεκριμένους σερβερς, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά φάκελοι που έχουν κάποιο configuration για τους συγκεκριμένους σερβερς και βρίσκονται μέσα στο AAP. Τα πλεονεκτήματα. Εγγραφή του λογισμικού ελέγχου μια φορά και χρησιμοποίηση. Αν είχαμε ένα μαγκατό, θα σας έρθει ένα μέχρι για κάτι να λογιάσω. Για να σας δείξω. Έχουμε. Όχι. Ήταν σαν να ζήσεις παρακολουθήσεις.
εγγραφή του λογισμικού ελέγχου διαφορά έχει χρησιμοποιήσει σε άπειρο αριθμό διακομιστών στη θεωρητική περίπτωση. Δεν έχουμε άπειρου διακομιστέ, αλλά θα μπορούσαμε. Θα έχουμε κάποιο τέτοιο. Κοντά στα όπλα. Δεν τα έχουμε ποτέ. Διατήρηση του λογισμικού ελέγχου σε ένα συγκεκριμένο μέρο. Δηλαδή, τα τεστ όλων των version των σερβερ βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σύγκριση των διακομιστών με βάση το λογισμικό ελέγχο. Αφού έχουμε όλα τα τεστ σε ένα σημείο, μπορούμε να κοιτάξουμε αυτή την πληροφορία πάνω από τα τεστ και να ξέρουμε πού ακριβώς το έχω. Σε αυτή την πληροφορία λέμε ότι τρέχω, για παράδειγμα, στο Wildlife, τρέχει από το version 9 και το version 10.01. Αυτό είναι στην πληροφορία. Οπότε κοιτάω το σημείο του τεστ, μπορούμε να ξέρουμε σε ποιους διακομιστέ σε μια version των διακομιστών και συγκλώσεις. Έλεγχος μια βελτίωση σε όλους τους διακομιστές. Αυτό είναι απόλυτα του κόρου στην ουσία. Αφού το βάζουμε σε ένα συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το βάζουμε μια φορά και λέμε σε ποιους διακομιστές θέλουμε να τρέξουμε, να τρέξει αυτό το τεστ. Μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη βελτίωση που έχουμε κάνει σε όλους τους διακομιστές. Είναι πολύ παρόμοιο με το πρώτο. Ταχύτερη σύγκληση μεταξύ των διακομιστών. Έχουμε πολλούς διακομιστές, πολλούς σερβερς. Έχουν κάποιες διαφορές. Αυτές φαίνονται στο τεστ. Κοιτάζοντας στο τεστ, μπορούμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι διαφορές αμέσως και να δουλέψουμε προς τη σύγκληση των σερβερ. Σύγκριση των διακομιστών με βάση των κοιμών ή ελέγχων του παρελθόντος και του παρόντος. Όταν κάποιο τεστ δεν ισχύει πια, το παίρνουμε και το βάζουμε σε ένα φάκελο μέσα στο source του EAD που λέγεται past, παρελθόν. Οπότε αυτό το τεστ δεν είναι διαθέσιμο στους καινούριους servers, είναι διαθέσιμο στους παλιούς, αλλά μπορεί να έχει αντικαταστεί με κάτι καινούριο που το βάζουμε στο present. Είπαμε ότι έχουμε το past, έχουμε το present, μπορεί να έχουμε και το future. Δηλαδή να φτιάξουμε κάποια τεστ για πιθανά μελλοντικά. Για πιθανές μελλοντικές λειτουργίες που μπορεί να μπουν στο μέλλον ή μπορεί να μην μπουν. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα φάκελο μέσα στο EAD που λέγεται future και κάποιος μπορεί να έχει το δικό του server, να τον ονομάσει κάποιος και να βάλει αυτό το δικό του τεστ μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο και να πει ότι αυτό το τεστ δουλεύει για το δικό μου server που θα τον ονομάσει κάποιος. Δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσει λογισμικό ελέγχο για τον διακομιστή χωρίς να έχει ενσωματωθεί η βελτίωση ποιότητας του διακομιστή. Είναι μια ωραία λειτουργία του EAD, δηλαδή συνήθως τι κάνουμε το fix στο server, κάποιος δέχεται το fix, οπότε ενσωματώνουμε στο server και έχουμε και το test που λέει ότι ναι, αυτό το fix πραγματικά δουλεύει. Κάνουμε την επιβεβαίωση. Έχουμε φτιάξει μια λειτουργία που δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται η βελτίωση, δεν χρειάζεται η διόδοση να ενσωματωθεί στο server, αλλά φτιάχνουμε το test και εμείς έχουμε κάνει το fix ένα module, συμπεριέχουμε αυτό το module μέσα στο EAD και απλά το αντιγράφουμε στο server και κάνουμε το test. Όλα αυτά γίνονται χωρίς αυτό το fix να έχει ενσωματωθεί στο server, δηλαδή δεν το έχει δεχτεί ακόμα ο υπεύθυνος του server. Σε πολλά versions, έτσι, μια κίνηση, θα ενημερώσω πάρα πολλά versions. Με μία κίνηση να δηλαδή το fix να είναι γραφείο, αλλά να πειράζει πάρα πολλά versions και με μία κίνηση θεωρητικά να μπορώ να ενημερώσω όλα όσα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Δηλαδή να φτιάξει το module. Βέβαια αυτό το module θα το βάλει έτσι όπως είναι το EAD αυτή τη στιγμή φτιαγμένο, θα το βάλει ας πούμε αν το βάλει στο φάκελο Wildfly, θα μπορούσε να αν πεις ότι αυτό το test μπορεί να τρέξει για αυτά τα μέσα στο Wildfly, αυτό το module θα πάει σε όλα αυτά τα μέσα στο Wildfly. Δυνατότητα ενσωμάτωση λογισμικού ελέγχου από άλλα απομακρυσμένα λογιστικά ελέγχου που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα τεστ στο EAD, θα δούμε ότι αυτό ήταν τεράστιο. Κάποιο μπορεί να έχει το δικό του τεστ και βάζοντα κάποιε παραμέτρου συστήματο να πει ότι μπορεί να τραβήξει αυτά τα τεστ από κάποιο repository στο GitHub και αυτά τα τεστ βρίσκονται σε αυτό το path. Και τράβηξε τα και βάζοντα μέσα στο EAD.
όπως είπαμε, το κίνητρο, να έχει, αν έχει δημιουργηθεί λογιστικό ελέγχο για το διαγωνιστική, τότε να μπορεί αυτόματα να χρησιμοποιηθεί για όσους άλλους διαγωνιστές. Αυτό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνω κάποιο fix σε ένα server και φτιάχνω το test, το βάζω στο EAT και μετά λέω ότι μάλλον αυτό το fix τρέχει σε όλη αυτή τη σειρά του server. Μετά το ανεβάζω και έχω συνδέσει το EAT με κάποια continuous integration tools checkings, οι οποίοι τεστάρουν αυτά τα τεστ σε διάφορους servers. Και κοιτάζω ποια από αυτά τα jobs έχουν αποτύχει ή όχι. Αν έχουν επιτύχει, σημαίνει ότι πραγματικά είχα δίκιο και είχα μαντέψει σωστά για να ζώψει αυτό το σερβερ. Αν κάτι αποτύχει, κοιτάζω το συγκεκριμένο σερβερ. Οπότε στο δίκτυο μπορεί να σα πάρει το μικρό. Επιπλέον πλεονεκτήματα. Περιόριστο αριθμό διαχωριστών θα μπορούσε να προσδεχθεί στο ΙΕΤ. Είπαμε ότι θεωρητικά μπορούμε να πάμε σε απεριόριστους διαχωριστές. Το ΙΕΤ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση. Το είπαμε πριν ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει κάποια τεκμηρίωση για κάποια λειτουργία και στη συνέχεια να πει να κάνει reference σε ένα τεστ που θα λέει ότι αυτή η λειτουργία είναι, θα αποδεικνύει ότι αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλους αυτούς τους servers που έχουμε δηλώσει. Το τρίτο και αγαπημένο που είναι ότι το EAT είναι το πρώτο κομμάτι του λειτουργικού που αλλάζει τη σχέση που κυριαρχούσε μέσα στο server. Δηλαδή, είχαμε τα στοιχεία του server, τα components, που ήταν κομμάτια λειτουργικού, παραδείγματος χάρη το web, το cluster, το messaging, τα οποία ενώνονταν όλα μαζί και μπαίνοντας σε μια κεντρική λειτουργία, φτιάχναν το server. Αυτό αλλάζει από στοιχείο στο διακομιστή, η σχέση γίνεται αμφίδρομη. Το στοιχείο του τόπου και ο διακομιστής. Αυτό γιατί το EAT μπορεί να είναι component. Έχουμε φτιάξει ένα mode που μπορεί να γίνει component. Αλλά και το ίδιο, στο ίδιο το component μπορούν να μπουν άπειροι servers. Δηλαδή μπορεί να λειτουργεί και σαν component, αλλά δεν είναι σαν μπορεί να είναι και μόνο και standalone και μπορεί να. Αυτή τη στιγμή οι υποστηριζόμενοι servers είναι Wi-Fi, θα το περάσω γρήγορα. Είναι Wi-Fi, η EP7, η EP7-0 σειρά. Η EP7-0 που πώς είναι η EP7-0 σειρά που θα βγει στο μέλλον με τα καινούργια features, με τις καινούργιες λειτουργίες. Στην 6.4 σειρά, στην 6.4 που πώς. Στην 6.3, στην 6.2, στην 6.1 σειρά. Είναι εγκατεστημένο ήδη μέσα στην έργα στο Jenkins Tandem, στο Jenkins Central Continuous Integration Framework. Δηλαδή χρησιμοποιεί θεωρητικά απλά τεράστιο κομμάτι του web, έτσι. Το Jenkins είναι. Εσωτερικά χρησιμοποιείται εσωτερικά στην έργα του Jenkins, έχουμε instance από το Jenkins για να φτιάξουμε jobs τα οποία κάνουν κάποιες δουλειές. Και jobs που είναι για αυτούς τους servers έχουν μπει στο Jenkins CI και στο Jenkins Tandem, στη μέσα στη Red Hat. Και μεγάλες άλλες εταιρείες μπορούν να έχουν το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο σενάριο χρήση. Δεν θα μπορούσε να βοηθήσει, δηλαδή, θεωρητικά, οποιονδήποτε κάνει institution μεγάλο. Θεωρητικά θα μπορούσε, γιατί στο τέλος θα δούμε ότι λέμε ότι αυτό μπορεί να δουλεύει όχι μόνο με τους servers. Είναι μια δομή. Το software τελείως. Ναι, είναι μια δομή και μπορεί να έχει εφαρμοστεί βέβαια από ό,τι εφαρμοστεί και στους Jenkins servers, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε software. Όπως είπαμε, το EAT είναι μια δομή που έχει 5 επίπεδα. Θα περάσω και εδώ γρήγορα, δεν θα πω πολύ στο χρονικά. Όταν υπάρχει ένα workshop, αν πάτε στο European Resolution, που λέει ακριβώς πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Οπότε στο πρώτο επίπεδο έχουμε τον καθορισμό του mail με τα repositories που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε προφίλ. Για παράδειγμα, μπορούμε να με κάποιο προφίλ, το προφίλ Wildfly, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα τεστ που έχουμε βάλει στο Wildfly. Τώρα, καλό θα είναι προτού όσο αυτό το σημείο να πω ότι έχουμε δύο σημαντικές
υπάρχουν πάρα στο JBoss Folder και το JBoss Version. Το JBoss Folder είναι το path του server που θέλουμε να τεστάρουμε και το JBoss Version είναι το version αυτού του server που βρίσκεται σε αυτό το path. Αυτό πώς το χρησιμοποιούμε, γιατί λέμε ότι τεστάρουμε αυτό το version του server και παίρνουμε την πληροφορία που έχουμε στα τεστ που λέμε ότι αυτό το τεστ έχει από αυτό το version μέχρι αυτό το version και κοιτάμε αν αυτός, ο server βρίσκεται σε αυτό το σύνολο που καλύπτει το τεστ και έτσι στέλνουμε το τεστ προς το κατάλληλο φάκελο. Οπότε σε πρώτο επίπεδο έχουμε τα mail per repository, γιατί κάθε σειρά μπορεί να παίρνει τα dependencies από το διαφορετικό mail per repository. Έχουμε την ταξινόμηση των προγραμμάτων ελέγχου, έχουμε όλα τα προγράμματα, έχουμε όλα τα source μαζί. Λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα πάει, αυτό το κομμάτι του λογισμικού μπορεί να πάει σε αυτό το server ή μπορεί να μην πάει. Και έχουμε τον ορισμό ταξινόμηση των εκδόσεων. Στην ουσία έχουμε ένα σειρές αποστολές που λένε ότι το 9.0 final είναι μικρότερο από το 9.0 GA. Είναι τα version που πρέπει να ταξινομήσουμε ώστε να πούμε αν αυτό το τεστ βρίσκεται μέσα σε αυτό το σύνολο ή όχι. Δεύτερο επίπεδο, ενεργοποίηση του κατάλληλου module για κάθε προφίλ. Αντιγραφή του διακομιστή στην περίπτωση και στην περίπτωση του EAD. Γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε το server, τον εξωτερικό που γνωρίζεται στο JBoss Folder και τον βάζουμε κάπου μέσα στο EAD. Και σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται ακόμα και όλος ο source κώδικα στο test. Το τρία επίπεδο είναι εδώ φορτώνουμε τις εξαρτήσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη έκδοση, για το συγκεκριμένο version του server και κάνουμε και ενεργοποίηση των υποκατηγοριών που μας ενδιαφέρουν. Τα λέω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλουμε να πάτε μια κατά τέταρτο επίπεδο, καθορισμό στη θέση του πηγών του κώδικα. Εδώ σε αυτό το επίπεδο παίρνουμε τον κώδικα που μας ενδιαφέρει από το επίπεδο 2, παίρνουμε μόνο τον κώδικα που μας ενδιαφέρει από το επίπεδο 2 για το συγκεκριμένο σερβερ και τον βάζουμε σε ένα φάκελο σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το φάκελο θα κάνει το build και θα από εδώ θα τελειώσουμε τα τεστ. Και στο πέμπτο επίπεδο, εδώ γίνεται η εκτέλεση των τεχνών ελέγχων. Εδώ ξεκινάνε οι τιμές για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ρωτάμε κάτι για κάθε version που διαφημίζω τεστάρω. Θα τραβάω από το δεύτερο επίπεδο που είναι λίγο εδώ δικά το κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό με τη συγκεκριμένη να τρέξουν όλα τα τεστ. Αυτό είπα τώρα. Ναι. Οκ. Αυτό γίνεται στο επίπεδο 1, το οποίο κοιτάζει. Από τον κώδικα. Τα ανάλογα θα χρειάζονται, παίρνω την ανάλογα. Κάνει το distribution. Ναι. Του κώδικα. Για παράδειγμα, ένα τεστ μπορεί να τρέξει το white flag, μπορεί να τρέξει το μια IP7, μπορεί να τρέξει το μια IP6. Οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει το distribution στο επίπεδο 4. Αλλιώς δεν θα πει. Και στο επίπεδο 5, γίνονται και κάποιες αντιγραφές των configuration και θα σου πάω που για το server. Και εδώ η ερώτηση είναι το γιατί μόνο ένα εργαλείο ελέγχου λογισμικού για μοναδικές εκδόσεις σε υπόλοιπες διαχωριστών όσο. Μπορεί να εφαρμοστεί, μπορεί το JBoss Server να είναι η πρώτη εφαρμογή της ζωής, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο είναι multi-version, έχει πολλαπλές εκδόσεις ή πολλαπλά προγράμματα λογισμικού που έχουν ένα κοινό κομμάτι. Αλλά είναι και σε επίπεδο εφαρμογής αυτές οι versions. Δηλαδή κάθε version μπορεί να καλύψει το περιεχόμενο και έτσι να υπηρεσχύει μόνο το ελευθερό τελικά. Άρα είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί από πολλά versions. Θα μπορούσε να έχουν διαφορετικά προγράμματα που έχουν διαφορετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, ποιος σερβες. Να έχουν πάρει διαφορετική κατεύθυνση, έτσι. Και κάποιες λειτουργίες να είναι κοινές σε αυτούς τους δύο σερβερς, αλλά κάποιες άλλες δεν είναι.
Οπότε το σχήμα γίνεται κάπως έτσι. Αντί να έχουμε τους έργους, έχουμε software program versus. Και εδώ είναι μια εφαρμογή στο JBoss Threads, το οποίο ονομάζεται JBoss Threads Edition Testing, το οποίο κάνει αυτά. Αυτό ακριβώς. Έχει ακριβώς την ίδια δομή, απλά δεν αντιγράφει τους έργους. Δεν χρειάζεται τους έργους για να δεν έχουμε το τεστ τους έργους, αλλά έχουμε κάποιο κομμάτι κώδικα που υλοποιεί τα threads και έχουμε κάποια τεστ. Έχουμε τις εξής εκδόσεις. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε το master, έχουμε το branch το 2.2. Έχουμε το 2.1 και έχω πάρει και ένα release 2.1.0.0.0.0.0. Και έχω βάλει τα τεστ σε ένα κοινό σημείο και ανάλογα και με την distribution, ανάλογα με το τι έχουμε πει από το ποια τεστ μπορούμε να δείξουμε σε ποια έκδοση. Δεν το πήραμε από κάποιον, δηλαδή δεν ήταν σε κάποιον άλλο σερβερ κάποιες άλλες επιχείρησες που είναι πολύ κοινό.
τίποτα. Δηλαδή, κάποιο λέει: α, αυτό ο σερβερ έχει αυτή τη λειτουργία που δεν κάνει εμεί. Θα μπορούσε να πάρει μια τροπή JUnit και unit test με την έννοια ότι θα μπορούσε να ήταν ένα πιο console-based έλεγχο, σύστημα ελέγχου που θα μπορούσε να πάρει σε αυτά. Χρησιμοποιεί το. Τα τεστ που παίρνει μέσα είναι JUnit test, έτσι. Α, τέλεια. Άρα έχουν πλήρη έλεγχο όλο το κομμάτι του οποίου θέλουν να δουν σε developers σε συγκεκριμένο έλεγχο. Ναι. Αυτό είναι το πλήρη. Θεωρητικά μπορεί να παίρνει οτιδήποτε μέσα μέσα. Οπότε θα δείξει πώς θα πάει. Καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια.